Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι η κάρτα εγγύησης. Σας εξασφαλίζει σε κάθε αγορά που κάνετε ενός ανιχνευτή το σωστό τρόπο λειτουργίας πρώτα. Δεύτερον, σε οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει να μπορεί να αντικατασταθεί ή να επισκευαστεί. Ακόμα και στα μεταχειρισμένα προϊόντα πρέπει να ζητάτε πάντα κάρτα εγγύησης. Αν αγοράσετε έναν ανιχνευτή από έναν ιδιώτη, θα πρέπει να ζητάτε πάντα την κάρτα εγγύησης. Δηλαδή, να έχει από εκεί που τα αγόρασε την κάρτα εγγύησης. Ακόμα και να έχει λήξει η εγγύηση, έχοντας την κάρτα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο κατάστημα και να ζητήσετε την επισκευή του ακόμα και σε μια πολύ σοβαρή βλάβη, χωρίς να πληρώσετε πάρα πολλά χρήματα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν σε κάθε αγορά που κάνετε να ζητάτε την εγγύησή σας. Η εγγύηση είναι αυτό που θα εξασφαλίσει τα χρήματά σας σε περίπτωση που συμβεί το οποιοδήποτε πρόβλημα. Ακόμα και αν ένας ανιχνευτής χαλάσει κατά τη διάρκεια μιας έρευνας από ένα ατύχημα. Με αυτόν τον τρόπο, με την κάρτα εγγύησης, γενικά θα μπορείτε να εξασφαλίσετε την επισκευή του με πολύ λίγα χρήματα. Αγοράζοντας έναν ανιχνευτή ιδιοκατασκευή από έναν ιδιώτη, θα είναι πολύ δύσκολο αν σε περίπτωση συμβεί οποιοδήποτε βλάβη να επισκευαστεί. Γιατί αυτός ο ιδιώτης μπορεί αύριο το πρωί να μην κάνει αυτό το επάγγελμα, να κάνει κάτι άλλο. Ή μπορεί αυτός ο ιδιώτης να ζητήσει χρήματα περισσότερα από την αξία του ανιχνευτή. Εκτός το ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι λειτουργεί σωστά, έτσι, γιατί ένας ιδιώτης κατασκευάζει μια δικιά του εφεύρεση που κανείς δεν ξέρει αν λειτουργεί και αν σε ποιο επίπεδο λειτουργεί. Αλλά ακόμα και να λειτουργεί, σε οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μην υπάρχει αύριο το πρωί, ώστε ο ανιχνευτής δεν μπορεί να επισκευαστεί. Καλό είναι λοιπόν να απευθύνεστε σε καταστήματα ή εταιρείες. Μόνο έτσι μπορείτε να έχετε την πιστοποίηση ότι ο ανιχνευτής λειτουργεί και έχετε και ένα σέρβις, ένα ποιοτικό σέρβις. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ανιχνευτές, ακόμα και εταιρεών, να μην επισκευάζονται. Γιατί η βλάβη μπορεί να είναι πολύ σοβαρή. Εκεί το κάθε κατάστημα λοιπόν, από τη στιγμή που έχετε την εγγύησή σας, μπορεί να το αντικαταστήσει και να πάρετε ένα καινούριο προϊόν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, το όταν θέλετε να αγοράσετε ένα ανιχνευτή, να αγοράσετε από ένα κατάστημα ή από μια εταιρεία και όχι από έναν ιδιώτη. Στο παρελθόν υπήρξαν πολλά προβλήματα από ιδιοκατασκευές. Από ανθρώπους που κάνανε μια κατασκευή ενός ανιχνευτή είτε τοπικού είτε αποστάσεων και όταν τελείωσε αυτός ο κύκλος των εργασιών που έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, άλλαξε επάγγελμα. Οπότε δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τους ανιχνευτές που είχε πουλήσει. Και σε κάθε βλάβη ή επισκευή που ήταν απαιτητή να γίνει, δεν μπορούσε να γίνει. Πάντα ένα κατάστημα δίνει εγγύηση για το κάθε προϊόν που πουλάει. Και είστε εξασφαλισμένοι και νομικά σε περίπτωση που συμβεί το οτιδήποτε. Σε έναν ιδιώτη δεν έχετε καμία εγγύηση ότι το προϊόν που πήρατε λειτουργεί ή μπορεί να επισκευαστεί. Γιατί ο ιδιώτης αυτός μπορεί να το έχει κατασκευάσει με μια δικιά του φιλοσοφία που δεν, στην ουσία δεν μπορεί να επισκευαστεί. Γιατί δεν λειτουργεί σωστά. Δεν υπάρχει σχέδιο το να μπορεί να επισκευαστεί. Έχει παρατηρηθεί ότι οι ιδιοκατασκευές είναι πολύ ακριβότερες από τις εταιρείες. Και αυτό είναι λογικό, γιατί μια εταιρεία βγάζει παραγωγή, οπότε έχει τη δυνατότητα να είναι κάτι οικονομικό. Ενώ ένας ιδιώτης, μια απλή κατασκευή, την κοστολογεί πάρα πολύ ακριβά, γιατί προσπαθεί μέσα από αυτή την κατασκευή να βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Ένας ιδιώτης δεν έχει κανένα έξοδο. Κατασκευάζει έναν ανιχνευτή αμφιβόλου προέλευσης σαν λειτουργεί και τον πουλάει σε ό,τι τιμή θέλει, χωρίς να υπάρχει ανταγωνισμός. Και το λέω αυτό γιατί κάθε κατασκευή που κάνει ένας ιδιώτης μπορεί να λέει η κατασκευή του να στοιχίζει 100 ευρώ και να το πουλάει 5.000 ευρώ. Δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτό το πράγμα. Και δεν μπορεί να ελεγχθεί ούτε η ποιότητα των υλικών που το έχει κατασκευάσει. Αλλά και το πιο σημαντικό, το αν λειτουργεί. Ποιος το πιστοποιεί αυτό το πράγμα. Το ότι βγαίνουν κάποιοι και το παίζουν δίθεν επιστήμονες ιδιώτες και πουλάνε ανιχνευτές ή προωθούν κάποιους ανιχνευτές δικούς τους μια ίδια κατασκευή που στην ουσία δεν υπάρχει πουθενά. Είναι ένας ανιχνευτής κατά τα λεγόμενα τα δικά του, δεν σημαίνει ότι λειτουργεί, ούτε σημαίνει ότι αυτός ο ανιχνευτής έχει αυτή την αξία. Γιατί μπορεί κάλλιστα τα υλικά του να μην ξεπερνάνε τα 10 ευρώ. Και αυτός να το κοστολογεί γιατί έτσι πιστεύει στα 10.000 ευρώ. Ποιος μπορεί να το ελέγξει αυτό, όταν δεν ανήκει στους κανόνες του εμπορίου, έτσι. Οπότε γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να αγοράζετε από κατάστημα ή από εταιρεία. Από οπουδήποτε στον κόσμο, έτσι. Εγώ δεν κατευθύνω να αγοράσετε είτε από το δικό μας κατάστημα, υπάρχουν τόσοι συνάδελφοι αξιόπιστοι που μπορείτε να αγοράσετε από καταστήματα. Μπορείτε να πάρετε από το εξωτερικό, μπορείτε να πάρετε από παντού. Αρκεί να υπάρχει μια νομική μορφή, να υπάρχει είτε κατάστημα είτε εταιρεία, ώστε να διασφαλίσετε τα χρήματά σας. Γιατί στο παρελθόν έχουν πεταχτεί πολλά χρήματα σε ιδιοκατασκευές
που αυτοί που τα κατασκευάσαν δεν υπάρχουν πια στο εμπόριο, έτσι. Βγήκανε για ένα μικρό διάστημα, το παίξαν οι δικοί ότι ξέρουν, κάνουν, δείχνουν, πουλήσανε μια ποσότητα ανιχνευτών και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένας από αυτούς και όλοι αυτοί οι ανιχνευτές έχουν πάει στον κάδο των αχρήστων. Και το μοναδικό πράγμα που μπορεί να σας ασφαλίσει είναι η απόδειξη και η κάρτα εγγύησης. Αυτά τα δύο είναι απαραίτητα σε κάθε αγορά. Μην αγοράζετε τίποτα χωρίς να υπάρχει εγγύηση για το προϊόν που πήρατε. Από ένα κατάστημα ή μια επιχείρηση.